Έλα. Τώρα σας ακούμε. Ωραία. Η γραμμή ήταν το πρόβλημα. Είστε καλά καταρχήν. Επιτέλους. Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που μιλάμε με έναν συνάδελφο τόσο μακριά, αλλά που μπορούμε να είμαστε και τόσο κοντά. Και έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει τη ψηλά τη σημαία την ελληνική. Αλλά και τη δημοσιογραφία, για το μετερίζει το δικό μας να μιλήσουμε. Να είστε καλά. Καταρχήν, πείτε μας. Φέτος συμπληρώνουμε, ναι, είναι γεγονός ότι συμπληρώνουμε 30 χρόνια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί μπορέσαμε και σταθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ Νέας Υόρκης και Ουάσιντον στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ναι. Πείτε μας δύο λόγια για την προσπάθειά σας εκεί, τη δημοσιογραφική και τα μέσα τα οποία υγείστε. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς είστε ο εκδότης, έτσι. Εντάξτε, ναι, βεβαίως. Την έκτισα την εφημερίδα, δεν την αγόρασα, δεν μου τη χαρίσανε. Mm-hmm. Την έκτισα με πάρα πολύ κόπο με τους συνεργάτες μου, με την οικογένειά μου και την κρατάνε ψηλά. Θέλω να πιστεύω για όλα αυτά τα χρόνια, γιατί στηρίξαμε τα εθνικά θέματα, στηρίξαμε την ομογένεια, στηρίξαμε τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που κάναμε και την έκθεση Ερμής, με πάρα πολλές συμμετοχές από Ελλάδα, από Βαλκάνια, από Eastern Mediterranean. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εδώ στην Αμερική τοπική εφημερίδα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα εθνικό επίπεδο πανεαμερικανικό, αλλά έχουμε σχέση με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας πονάει και η Ελλάδα μας ενδιαφέρει σε καθημερινή βάση. Και αυτό δίνουμε τη μάχη και στα εθνικά μας θέματα και στη συσπήρωση του ελληνισμού και στην δικτύωση της νεολαίας, να κρατήσουμε οτιδήποτε από την ταυτότητά μας μπορούμε να σώσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές. Δεν ακούω προφορά. Έχετε γεννηθεί στην Ελλάδα και πήγατε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Έχω γεννηθεί κατάγομαι από την Ήπειρο, έχω τελειώσει τη βιομηχανική Θεσσαλονίκη, έχω κάνει MBA στην Αμερική, στο St. Joseph's University και έκτοτε έχω διατελέσει βέβαια και 7 χρόνια γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Αμερικής που υπήρχε παλιότερα. Και μετά έκανα την εφημερίδα και μετά τον Ερμή. Τώρα, ερώτηση τώρα, μπορεί να είναι τελείως άσχητο. Με το Σεραφείμ έχετε κάποια σχέση? Καμία σχέση. Καμία. Αλλά τον γνωρίζω. Τον γνωρίζω όμως και αρθογραφεί και στην εφημερίδα μας. Α, μάλιστα. Να ευχηθούμε καταρχήν να συνεχίσετε να πηγαίνετε έτσι καλά όπως μας περιγράφετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε, τα εθνικά θέματα, ειδικά την εποχή που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, τα έχουμε παραμελήσει αρκετά σε σχέση με όλους εσάς που είστε στο εξωτερικό και ίσως είστε και έχετε μια πιο ψύχρεμη ματιά, με δεδομένο ότι είναι άλλο. Να μην μας περάσετε μόνο για νοσταλγούς. Όχι. Απλώς, εμείς χαιρόμαστε. Εμείς χαιρόμαστε να μιλάμε με Έλληνες της Ομογένειας και χαιρόμαστε βέβαια και ιδιαίτερα. Εντάξει, η εκπομπή μας εμάς λέγεται και All About Άρης. Άμα ήσασταν και Άρης, ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά από Ήπειρο τώρα που μου είπατε, πας Γιάννενα μάλλον θα είστε. Σίγουρα πας Γιάννενα. Αλλά μου αρέσει το κίτρινο όμως, οπότε το στηρίζω. Εντάξει. Άμα είστε Άκη, θα χάσετε το Σάββατο, να ξέρετε. Παίζει Άρης Άκη το Σάββατο. Στο μπάσκετ. Θα το δούμε. Λοιπόν, έτσι. Λόγω του αντικειμένου σας φυσικά και της με την εφημερίδα και γενικότερα σχετίζεστε και με την ελληνική ομογένεια φυσικά και ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά είναι και ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος, ο οποίος εδώ και λίγες ώρες έχει αρχίσει να μας απασχολεί στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας ενός θέματος φωτογραφικού περισσότερο που ανεβάσατε στο site από ό,τι βλέπουμε. Στο Ελένη. Κοιτάξτε, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ συνέχεια πηγαίνω στο Union, γιατί με καλεί ο κύριος Παπαδόπουλος στη σουίτα τη δική του, που είναι δίπλα ακριβώς από τη σουίτα του Union. Έτσι. Και από ό,τι μπορείτε να τη διακρίνετε, δηλαδή, και πού ακριβώς είναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες. Σωστά. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα λοιπόν με κάλεσε και είχε δύο κάθε... Σημειωτέων ότι σε κάθε αγώνα ο κ. Παπαδόπουλος και η οικογένειά του και του Colonial Marabouts έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες έτσι, στη σουίτα τους. Εκείνη την ημέρα λοιπόν είχαν και τον πρόεδρο του Άρη μαζί με την αδερφή του. Μάλιστα. Λοιπόν, δίπλα-δίπλα είναι ανοιχτές οι σουίτες, επικοινωνούν, έτσι.
Πήγαμε και δίπλα και χαιρετηθήκανε, συστηθήκανε στην ουσία οι officials, θα μπορούσαμε να τους πούμε έτσι. Και χαιρετηθήκανε και βγάλαμε μια φωτογραφία. Αυτό είναι όλο. Δεν έγινε ούτε καμία συζήτηση, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς, ούτε... Αν γινόταν κάτι τέτοιο, νομίζω ότι και ο κύριος Καρυπίδης από την πλευρά του, αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος, θα υπήρχε μια ανακοίνωση τύπου, θα υπήρχε μια... κάτι άλλο, ας πούμε. Να μην τρέχει η φαντασία μας κάπου αλλού που δεν... και προσπαθούμε να φτιάξουμε σενάρια διάφορα. Ναι. Και προφανώς και όλο αυτό... το άρεσε το ανθρώπου και κάναμε μια συζήτηση. Το άρεσε το ανθρώπου το γήπεδο, το οποίο είναι καινούριο στη Φιλαδέλφεια. Έτσι. Είναι περίπου 20.000 χωρητικότητα. Έχει σουίτες. Του άρεσε αυτό πάρα πολύ. Ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Ναι. Φτάσαμε εδώ να πουλάμε τον Άρη. Μαζί μας και θα χαρούμε, και θα χαρούμε αργότερα να δούμε και κανέναν αγώνα. Ναι, γιατί μεταξύ Άρη και Γιούνις. Γιατί όχι. Μάλιστα. Ίσως, ίσως να έρθετε να δείτε Άρης Μπόκα. Είναι και αυτό ένα καλό μάτς. Γιατί όχι. Δεν ξέρω απλά. 8 Νοεμβρίου έχει οριστεί. Είναι ένα παιχνίδι καλό. Πείτε μας για λόγια, τον κύριο Παπαδόπουλο ασχολείται με τα αθλητικά ή απλά παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Αν θα μπορούσα να, μπορούσα να μου επιτραπεί ο όρος, η τρέλα του εισαγωγικά, ή το ποδόσφαιρο. Ήταν ο πρόεδρος της Hellenic Flames, της ελληνικής φλόγας εδώ στην περιοχή για πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ήταν ο κύριος χορηγός που πριν ακόμα ανοίξει την εταιρεία του και να μεγαλώσει τόσο πολύ σε παραμερικανικό επίπεδο, έτσι. Ήταν, δηλαδή η τρέλα του είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι του οι φίλοι, οι γύρω του δηλαδή, είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Καταγωγή από πού έχει? Από την Κατερίνη. Α, από Κατερίνη, ορίστε. Μακεδόνας. Αριανάκη δηλαδή, από μικρός. Εντάξει, ναι. Άρα λοιπόν δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε και μια καλημέρα στο... στον πρόεδρο να το φιλοξενήσουμε, να πούμε ένα καφέ, να πούμε μια μπύρα, τέλος πάντων. Πώληση κατευθείαν της ομάδας. Πήγαμε κατευθείαν στην πώληση. Όχι βέβαια. Δεν, κοιτάξτε, δηλώνω κάτι να το βάλετε επωνύμως. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα στο τραπέζι. Και ήμουνα σε όλη τη διαδικασία αυτή εκεί πέρα. Ο Λίμπερο, ο κύριος Κοντός εκπέμπει και στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Ακούνε προφανώς και ίσως και συγγενείς του κύριου Παπαδόπουλου τώρα και στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, στην ίδια συχνότητα. Οπότε σας ακούνε όλοι, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Μεταφέρετε ακριβώς το τι ακριβώς λέτε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν σε επιχειρηματικό. Μα δεν είναι κάτι. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι κρυφό. Αν γινόταν κάτι τέτοιο που λέτε εσείς, θα με καλούσα για να βάλω πρωτοκλασσά τη φωτογραφία εκεί για να γίνει φορά ολονών. Έτσι, έχει πριν γίνει κάτι, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ναι, σωστά. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, ας πούμε. Ναι. Να σας εκμεταλλευτούμε δημοσιογραφικά. Έτσι. Τι σας είπε ο κύριος Καρυπίδης για τον Άρη? Πώς, δηλαδή, θα το πετούσε με αυτόν τον τρόπο στο κοινό? Δεν είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε, ναι. Θα υπήρχε χεμήθεια, θα μου έλεγε μην ούτε εσύ ούτε κανείς άλλος από τους δικούς σου να τραβήξουν φωτογραφίες και τα λοιπά, να μην αναρτήσεις τίποτα. Θα γινόταν όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή το ξέρετε, πρέπει να σας πω δε ότι μου άρεσε το ήθος και το ήθος και των γενών, ιδίων τόνων, κάναμε συζητήσεις, έτσι. Άνθρωποι δηλαδή, τι να σας πω, πάρα πολύ καλοί, μου κάναν και εντύπωση. Βέβαια. Τώρα, αν σε επιχειρηματικό επίπεδο οι δύο πλευρές, δηλαδή και ο Παπαδόπουλος και ο Καρυπίδης, συνεργαστούν, είναι θέμα που αφορά αυτούς τους δύο, φαντάζομαι. Αυτούς τους δύο, σωστός. Αυτούς τους δύο, δεν αφορά κανέναν άλλον. Ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ας πούμε, πώλησης, τίποτα κάτι τέτοιο. Υποθετικά μιλώντας, επειδή το ξέρετε τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, υποθετικά μιλώντας, κύριε Κοντός, και επειδή το ξέρετε τον κύριο Παπαδόπουλο, φαντάζομαι ότι συνδέεστηκε με προσωπική σχέση. Πάρα πολύ και είμαστε και φίλοι και γείτονας. Ακριβώς, ναι. Πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μιλάμε τώρα για 40 χρόνια, δεν μιλάμε για 1, 2, 3, 5 χρόνια, έτσι. Θα τον ενδιέφερε να εμπλακεί κάποια στιγμή με το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, απομονώνοντας τον Άρη τώρα, σαν σκέψη το αναφέρω. Είναι υποθετικό το σενάριο. Να σας πω κάτι, παλιά έχει έρθει και... μια ομάδα από την Κρήτη, του κ. Παπουτσάκη. Ο Εργοτέλης. Όχι,
Όχι, όχι. Ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ και έχει φιλοξενηθεί. Πάλι το κίνημα. Έρθει εδώ, κάναν και αγώνα και πήγε και το Union και έκανε training κάτω στην Κρήτη. Ναι. Μακάρι τέτοια πράγματα να γίνουν, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, έτσι θα αρχίσει και η σύσφυξη των σχέσεων, αλλά προχωράμε στην πώληση χωρίς να υπάρχει τέτοιο πράγμα στο τραπέζι. Και είναι κρίμα, δηλαδή, να σπηλώνουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Και φαντάζομαι ότι όλη αυτή η δημοσιότητα και ο τρόπος με τον οποίο βγήκε το θέμα στην Ελλάδα, μάλλον δεν θα αρέσει και στον κύριο Παπαδόπουλο. Μιλήσατε μαζί του παρετώντος για το θέμα. Ναι, λέει, μα γιατί. Εντάξει, απαγορεύεται να καλέσουμε ένα φίλο στη σουίτα μας, να τον περιποιηθούμε. Ναι. Είναι λίγο, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στον τύπο στην Ελλάδα. Το έχετε αντιληφθεί. Ειλικρινά, σήμερα το πρωί εξεπλάγιν, ας πούμε, όταν πήρα αρκετά τηλεφώνηματα από την Ελλάδα. Ειλικρινά εξεπλάγιν, γιατί δεν υπήρχε πρόθεση. Και αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα το βγάζαν έτσι με αυτόν τον τρόπο στις 5 Οκτωβρίου. Να. Και σήμερα έχει, ας πούμε, 11, 6 μέρες αργότερα, μια εβδομάδα αργότερα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Να αρχίσουν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ας πούμε. Εκ του πονηρού γίνονται όλα όσα λέγονται αρνητικά και έτσι έτσι. Mm-hmm. Απλώς ήρθαν οι άνθρωποι προσκεκλημένοι, είδαν τον αγώνα, περιηγηθήκαν στους χώρους, αυτό ήταν όλο. Και μίλησε και με τον κύριο Σούγκαρμαν. Θα πρέπει να βγάλουμε εμείς ανακοίνωση τώρα ότι ενδιαφέρον του κύριου Καρυπίδη να αγοράσει το Union της Φιλαδέλφειας. Σωστά. Έτσι, λοιπόν, ας ηρεμήσουν τα πνεύματα, ας αφήσουν τη διοίκηση να κάνει τη δουλειά τους και οι παίχτες να κάνουν επίσης τη δουλειά τους και εμείς τη δικιά μας και να προχωράμε και να είμαστε καλά. Πάντως, να προτείνουμε στον κύριο Σούγκαρμαν να πάρει τον Άρη, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Μαθαίνουμε ότι είναι πολύ ισχυρός ο άνθρωπος. Μα ο άνθρωπος, εντάξει, άλλα. Δεν έχει τέτοιες προθέσεις, ας πούμε, εντάξει. Και πρέπει να σας πω ότι παλιά το ποδόσφαιρο στην Αμερική δεν είχε έτσι πέραση. Ναι. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Αυτά τα πράγματα συζητηθήκαν, ας πούμε, στην παρέα, έτσι. Ναι. Αλλά τίποτα άλλο παραπάνω. Πήρε προφανώς κάποιες ιδέες. Πρέπει κάτι άλλο να σας πω εδώ. Τα πάντα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Εδώ και ακόμα και στον υπηαγωγείο έχουν μικρές ομάδες ποδοσφαίρου. Σας φαίνεται ίσως παράξενο. Έτσι. Όχι μόνο στις άλλες βαθμίδες των σχολικών τάξεων. Καλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπόδειγμα. Του γυμνασίου, πόσο μάλλον δε του πανεπιστημίου κτλ. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Γιατί πιστεύουν στο ποδόσφαιρο. Εφόσον δεν βρήκαν και τη χρυσή τομή για να διαφημίσουν καθ' όλη τη διάρκεια των 45 λεπτών, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι το αγώνισμα του μέλλοντος. Για να εκμεταλλευτώ την επικαιρότητα, ήταν πλήγμα πάντως για τους Αμερικανούς ο αποκλεισμός τους. Νομίζω χάσανε από το Trinidad χθες, είχα κάτι τέτοιο διάβαζα στο διαδίκτυο και αποκλείστηκαν από το παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να ήταν πλήγμα για αυτό, δεν το περίμεναν. Γιατί ήταν αδιάφορο νομίζω ο αντίπαλος, ήταν αδιάφορος. Οπωσδήποτε. Πέρασε τουλάχιστον η Ελλάδα μας, οπότε εντάξει. Δεν πέρασε ακόμη, στα παράζει. Θα παίξει. Πάντως βλέπουμε και το γήπεδο από αυτές. Πιστεύουμε. Πάντως βλέπουμε, κύριε Κοντός, και το γήπεδο. Θέλουμε να πιστεύουμε στην ελληνική ψυχή, έτσι. 100%. Αυτή είναι υπεύθυνη για ό,τι επιτυχία έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, κατά ψέματα. Πείτε μας κάτι, πριν μας πείτε για το γήπεδο που θέλει ο Άλεξ, πείτε μου κάτι για τον Γκάλι και την παρουσία του εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλούσατε με Αμερικανούς, σας ρωτούσαν για αυτόν τον αθλητή. Φαντάζομαι έγινε αρκετά μεγάλο θέμα και οι Αμερικανοί ρωτούσαν τους Έλληνες ποιος είναι αυτός. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο Γκάλης την εποχή του εδώ ήταν πολύ μεγάλος. Ναι. Έτσι. Πάρα πολύ μεγάλος. Και τώρα που μπήκε στο Hall of Fame, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο και τιμητικό. Έτυχε να γνωρίσω τον Νίκο τον Γκάλι, όχι στην Αμερική, στην Ελλάδα. Έτσι. Και χάρηκα πάρα πολύ, ας πούμε, που άκουσα ότι, βέβαια δεν είδα την ανακοίνωση από πριν ότι θα πήγαινε στο Hall of Fame, γιατί θα ήμουν και εγώ εκεί. Αλλά μετά, ας πούμε, όταν είδαμε το βίντεο, το αναρτήσαμε και τα λοιπά και κάναμε και σχόλια, όλοι οι Αμερικανοί είναι υπέρ αυτής της τέτοιων ατόμων δηλαδή που έχουν προσφέρει πάρα πολλά είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε σε άλλα αγωνίσματα.
Έτσι. Και ήταν ο μοναδικός Έλληνας. Ο μοναδικός Έλληνας που έχει μπει στο Hall of Fame και ένας από τους έξι Ευρωπαίους. Αυτό είναι τιμή για όλους εμάς και ιδιαίτερα τους Ελληνοαμερικανούς. Έτσι, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, από τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και έχετε αναρτήσει στη σελίδα της Hellenic News, βλέπουμε, κύριε Κοτρούζο, ότι πρέπει να είναι πολύ όμορφο το γήπεδο των Union. Πρέπει να είναι ένα στολίδι πραγματικό. Ναι, ναι. Είναι ένα από τα καλύτερα και είναι ένα από τα μοντέρνα γήπεδα εδώ στην Αμερική. Και από ό,τι βλέπετε από τη δεξιά πλευρά, είναι στη μέση η κερκίδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δίπλα περνάει ο ποταμός Delaware River. Το Delaware. Το Delaware. Έχει και τη γέφυρα και είναι πάρα πολύ χαρισματικό. Ναι. Δεν φαντάζεστε πόσο όμορφα είναι να βλέπεις, ας πούμε, υπεροκειάνια να περνάνε από το ποτάμι τώρα πάνω κάτω και να είσαι μέσα στον αγώνα για να βλέπεις, ας πούμε, οποιοδήποτε αγώνα υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Εκεί δεν έχετε επεισόδια. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, επεισόδια. Αλλά την επόμενη φορά που θα είστε στην Αμερική, θα πω στον κύριο Παπαδόπουλο να σας καλέσει και εσάς να είστε παρέα στη σουίτα τότε. Κοιτάξτε, εγώ έχω έρθει στη Βοστόνη πολύ μικρός. Στη Βοστόνη έχω πάει 14 χρονών, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, παίζοντας μπάσκετ. Μετά ανακαλύψαμε τα φασφουντάδικα εδώ στην Ελλάδα. Ο Αλέξης νομίζω έχει πάει η Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια ευκαιρία ο κύριος Καρυπίδης να φέρει τον Άρη για μια τουρνέ στην Αμερική, για να έρθουμε κι εμείς να καλύψουμε δημοσιογραφικά την ομάδα. Τώρα μιλάτε θετικά. Έτσι. Τώρα μιλάτε θετικά. Εδώ να πιέσετε εσείς τον κύριο Καρυπίδη, να πιέσουμε κι εμείς εδώ τον κύριο Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους από το Γύρνιο, να κάνουμε ένα τέτοιο αγώνα και χορηγός να είναι επικοινωνίας ο Λίμπερο σας και το Hellenic News από Αμερική. 100% ο Λίμπερο και το Λαμπαοτάρης μπαίνουμε, να ξέρετε, 100%. Άμα να έρθουμε. Εδώ μιλάμε θετικά. Έτσι. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, αλλά εδώ μιλάμε θετικά. Αυτή είναι η θετική ενέργεια που μπορούμε να εκπέμπουμε σήμερα. Να βγάλουμε ένα πρόγραμμα που να ωφελεί όλους. Και τον Άρη και την Ελλάδα και το Union και τη Φιλαδέλφεια και τους Ελληνοαμερικανούς και να μας φέρει πιο κοντά. Και να θυμηθούμε και έναν άνθρωπο, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε προσωπικά, εικάζω ότι τον γνωρίζατε, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του και με το ποδόσφαιρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Άρη. Μιλάω για τον αξέχαστο, βέβαια, τον Αλκέτα Παναγούλια, έτσι. Ναι, προσωπικός μου φίλος. Έχει τιμηθεί από την Hellenic News of America πριν από 15 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ήταν ο the head coach από την Αμερικανική ομάδα, οι μικρές μου οι κόρες και οι δύο παίζανε στο high school τότε και τον είχα φέρει σαν επισκέπτη. Και δεν καταλαβαίνετε το τι έγινε εκείνες τις στιγμές. Το ότι έζησα αυτή τη στιγμή να τριχιάζω. Γιατί ήταν και προσωπικός φίλος ο Αλκέτας. Οποιασδήποτε εκδηλώσεις κάναμε και με τη Hellenic News και με την Hermes Expo ήταν εκεί. Πάμπολες φωτογραφίες, γνωρίζω την οικογένειά του, έχει επισκεφτεί το σπίτι μου. Καταλαβαίνετε, μου θυμίζετε τώρα, και έφυγε πρόωρα. Έτσι. Αυτό ήταν μια απώλεια για μας, για τον ελληνισμό της Αμερικής. Και πρέπει να σας πω ότι είχε ένα ξεχωριστό ήθος και ήθος ο Αλκέτας ο Παναγούλιας. Ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας. Έτσι, όπως το λέτε. Ο Άρης πάντως γενικά έχει αρκετές επαφές με την ομογένεια. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο αδερφός του προέδρου του Άρη, του Ερασιτέχνη, Άρη του Ψηφίδη. Μένει στο Χιούστον, βέβαια. Μένει στο Χιούστον. Έχει όμως. Υπάρχουν άνθρωποι, είτε λέγεται Γκάλης, είτε βέβαια Παναγούλιας, είτε ο Ψηφίδης. Υπάρχουν αρκετοί δεσμοί με την ομογένεια και ελπίζουμε κάποια στιγμή αυτό που είπα πριν, δεν το είπα για πλάκα. Πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή ο Άρης, αφού έχει ανοίξει μια τέτοια πόρτα, να κοιτάξει. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνει ο καθένας στις εποχές μας που ζούμε, έτσι. Να κοιτάξει να έρθει, γιατί νομίζω ότι και η ομογένεια ολόκληρη θα το αγκαλιάσει αυτό και θα θέλει να δει μια μεγάλη ελληνική. Εγώ να σας πω, από τώρα αυτό μου αρέσει, το email μου είναι το πρώτο όνομα, δεύτερο όνομα, paulkotrotsios@gmail.com ή paulkotrotsios@hellenicnews.com, έτσι, να επικοινωνήσουμε, να στείλουμε και στον κύριο Καρυπίδη, να στείλουμε και στον κύριο Παπαδόπουλο και να δούμε πότε μπορεί αυτό να γίνει χρονικά, ίσως σε ένα χρόνο του χρόνου, να βρουν μια ημερομηνία κοινή ή να έρθουν για training εδώ, για να γνωριστούν και λίγο καλύτερα με την ομογένεια, βέβαια. Έτσι. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να είμαστε χορηγοί σε αυτή την υπόθεση, έτσι. Έτσι. Να σας ευχαριστώ. Τώρα χωρίς να έχω... Αλλά σίγουρα θα βρούμε πάρα πολλούς καλούς φίλους εδώ πέρα, οι οποίοι θα κινητοποιηθούν προς αυτήν την πλευρά. Ωραία. Εμείς πάντως θα δεσμευόμαστε ότι την πρώτη θα την κάνουμε στον πρόεδρο του Άρη.
Μακάρι να γίνει κάτι. Έτσι. Θα είναι καλό και για το σύλλογο, αλλά και για, για τους ομογενείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τίποτα, να είστε καλά. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.